Φίλες και φίλοι του ένος.gr, καλησπέρα. Είναι Κυριακή 16 Αυγούστου και είμαι ο Πόνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Ο Μάσιμο Καρέρα έχει δει και έχει καταλάβει αυτό που είχαν δει και είχαν καταλάβει πριν από αυτόν αρχικά ο Μανόλο Χιμένεθ, στη συνέχεια ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ και ο Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό. Ότι δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα για να έχεις μια ανταγωνιστική ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό, το βασικό ζητούμενο είναι να έχεις μια σκληρή ομάδα. Καλή ομάδα στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα σημαίνει σκληρή ομάδα και η σκληράδα ξεκινάει από την άμυνα. Γι' αυτό είδαμε τον Ιταλό να επιμένει τόσο πολύ στον Εμμάνουελ Ινσούα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Γι' αυτό ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό ότι επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του Όγνιεν Βράνιες. Ούτως ή άλλως είδαμε μια πολύ διαφορετική ΑΕΚ όσον αφορά την ανασταλτική της λειτουργία με το Βράνιες σε όλο το δεύτερο γύρο και στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off, όπου η ΑΕΚ δεν δέχτηκε ποτέ ούτε σε ένα μάτς από τα 15 που έδωσε πάνω από ένα τέρμα, και μια διαφορετική ΑΕΚ πολύ πιο light στην άμυνά της όταν έφυγε ο Βράνιες. Γι' αυτό λοιπόν θέλει τον Βράνιες πίσω, γι' αυτό είπε και στον Ήλια Ίβιτς να του βρει ένα δυναμικό στόπερ πέρα από την όποια εξέλιξη θα έχουμε στην υπόθεση του Βράνιες. Ο Τινίσιος στόπερ, τον οποίον έχει εντοπίσει ο Ίβιτς και που η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόκτησή του, είναι ένας τέτοιος παίκτης, ένας πολύ δυνατός στόπερ, όσο δεν τον ήξερα, όσο πρόλαβα να τον δω και εγώ και από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, αλλά το ζητούμενο είναι ότι στην ΑΕΚ έχουν καταλάβει και είναι κάτι που θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και όλοι οι υπόλοιποι, ότι δεν θα έχει κανένα νόημα η ποιότητα μεσοεπιθετικά που έχει η ΑΕΚ, ποιότητα μεσοεπιθετικά, δεν θα έχει κανένα νόημα η μεταγραφή του εξτρέμ που χρειάζεται η ΑΕΚ έναν εξτρέμ, και δεν θα έχει νόημα καμία απολύτως μεταγραφή αν δεν έχεις πρώτα χτίσει μια πάρα πολύ σκληρή άμυνα όπως είχε η ΑΕΚ τελευταία φορά επί Μανόλο Χιμένεθ στην πρωταθληματική χρονιά και όπως είδαμε στη συνέχεια για τον ίδιο ακριβώς λόγο να παίρνει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και την περασμένη σεζόν Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όταν η ΑΕΚ πήγε να ξεφύγει από αυτή την πραγματικότητα και άρχισε να σκέφτεται επιθετικά build-up από πίσω και με τον Καρντόσο κτλ, μας έπιασε η καρδιά μας. Ο Καρέρα είναι ο ιδανικός προπονητής για να το εφαρμόσει. Έχουμε δει τη φιλοσοφία του, αλλά προφανώς χρειάζεται και τους παίκτες. Με light ποδοσφαιριστές στην άμυνα δεν πας πουθενά. Γι' αυτό καλό θα είναι η ΑΕΚ να προχωρήσει και στην απόκτηση του Τινίσιου, αλλά με το που βρει την ευκαιρία να τσιμπήσει και τον Βράνιες. Καλή συνέχεια.